Κόφτη στα τροχαία ατυχήματα με μπόνους μικρότερα τέλη κυκλοφορίας και μειωμένα ασφάλιστρα εξετάζει να βάλει η κυβέρνηση σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της μάστιγας. Η πρόταση που έχει πέσει στο κυβερνητικό τραπέζι προβλέπει οικονομικά κίνητρα για τους νέους οδηγούς ηλικίας έως 38 ετών, με στόχο τη συμμόρφωσή του στου κανόνε του κώδικα οδική κυκλοφορία και την αποφυγή σοβαρών ακόμα και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Κομβικό σημείο αποτελεί η σωστή καταγραφή των δεδομένων, καθώ από τη συμμόρφωση των οδηγών θα εξαρτάται το ύψο των ασφαλίστρων και των τελών κυκλοφορία. Ωστόσο, από τι αρχέ Απριλίου αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή του Υπουργείου Οικονομικών το μέτρο τη πληρωμή των τελών κυκλοφορία με το μήνα για του ιδιοκτήτε των οχημάτων που έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα τη ΑΔΕ My Car της πινακίδες κυκλοφορίας. Τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα για την επανακυκλοφορία των οχημάτων θα πληρωθούν χωρίς την καταβολή πέναλτι. Δηλαδή οι φορολογούμενοι δεν θα επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις επί του ποσού. Το δικαίωμα άρσης ακινησίας χορηγείται μόνο μία φορά εντός του έτους, ενώ όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη το όχημα θα πρέπει να τεθεί άμεσα σε ψηφιακή εκκινησία, αλλιώς θα κληθεί να πληρώσει τσουχτερά πρόστιμα.